Από τη στιγμή που σε ένα ενήλικο στέλεχος της κίνησής μας του προταθεί και ανατεθεί η διαχείριση μιας προσκοπικής εκπαίδευσης, ακολουθείται μια αλληλουχία κινήσεων. Πρώτον, λίγο πριν τη λήξη υποβολής αιτήσεων, ο εκπαιδευτής λαμβάνει μια επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Εφορία Εκπαίδευση τη Γενική Εφορία, η οποία τον ενημερώνει για την ανάληψη ευθύνη τη διεξαγωγή τη εκπαιδευτική ενότητα. Στην επιστολή εξηγείται ακριβώ το ποια ενότητα έχει αναλάβει ο εκπαιδευτή, καθώ επίση τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και διάφορα σημεία προσοχής τα οποία εξασφαλίζουν την ποιοτική και ομαλή έκβαση της εκπαιδευτική ενότητας. Όταν η ενότητα από την εφορία εκπαίδευση εγκριθεί, τότε από το ESEP αποστέλλεται ενημερωτικό αυτοματοποιημένο email προ τον εκπαιδευτή για την ανάληψη διεξαγωγή τη ενότητα ημερομηνία έναρξης, λήξης, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Προσοχή! Πλέον, με το νέο ESEP δεν αποστέλλεται κωδικός διαχείρισης εκπαίδευσης. Από τη στιγμή που θα έρθει το αυτοματοποιημένο email από το ESEP, η εκπαίδευση εμφανίζεται στον προσωπικό λογαριασμό account του εκπαιδευτή. Αρκεί να συνδεθεί στο ESEP, να πάει στις επιλογές εφαρμογής, να επιλέξει τις εκπαιδεύσεις και τότε το περιβάλλον αλλάζει και ο εκπαιδευτής μπορεί να δει τις εκπαιδεύσει που έχει ή του έχουν ανατεθεί για να τις διεξάγει. Μπαίνοντα λοιπόν στι άδειε των εκπαιδεύσεων, ο εκπαιδευτή θα πρέπει να συμπληρώσει τον ηλεκτρονικό φάκελο της εκπαιδευτική ενότητα. Αυτό ισχύει για όλες τι εκπαιδεύσει που έχουν οικονομική συμμετοχή πάνω από έναν εκπαιδευτέ και φυσικά δεν διεξάγεται μέσω του emathenoportal.gr. Στις περιπτώσεις ψηφιακής εκπαίδευσης μέσω του πόρταλ, ο εκπαιδευτής δεν χρειάζεται παρά να καταγράψει με την ολοκλήρωση της ενότητας τα αποτελέσματά της. Μέσα λοιπόν στο πεδίο φάκελος εκπαίδευσης, μπορούμε να δούμε τις παρακάτω επιλογές tab. Άδεια, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, θέματα δραστηριότητες προπολογισμό, Απολογισμός, γενική αξιολόγηση, αξιολόγηση, Παρατηρήσεις. Άδεια. Στο tab Άδεια μπορούμε να συμπληρώσουμε τους εκπαιδευτέ που θα έχουν το ρόλο του αρχηγού, υπαρχηγού, γραμματεία και ούτω καθεξής. Αφού ορίσουμε το κεντρικό αρχηγείο της εκπαίδευσης, δεν ξεχνάμε να πατήσουμε το πράσινο κουμπί «Αποθήκευση» που βρίσκεται κάτω αριστερά της οθόνης. Αυτό το επαναλαμβάνουμε μετά από κάθε προστίκη που κάνουμε στον ηλεκτρονικό φάκελο της εκπαιδευτικής ενότητας. Εκπαιδευόμενοι. Στο τάμπ εκπαιδευόμενοι βλέπουμε τη δύναμη των εκπαιδευομένων της ενότητας με τα προσωπικά του στοιχεία. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι έχουν ελεγχθεί από την εφορία εκπαίδευσης και έχει εγκριθεί η συμμετοχή τους στην εκπαίδευση. Τάμπ εκπαιδευτές. Εδώ επιλέγουμε και ορίζουμε τον εκπαιδευτή που επιθυμούμε ενώ παράλληλα συμπληρώνουμε το αν θα είναι εισηγητής, παραστάτης ή και τα δύο, και σημειώνουμε το αν θα είναι μερική ή ολική απασχόληση. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για τον κάθε εκπαιδευτή. Θέματα δραστηριότητες Στο Tab Θέματα Δραστηριότητε, ξεκαθαρίζουμε και ορίζουμε ακριβώ το ποια θέματα ή το ποιε δραστηριότητε θα κάνει το κάθε μέλο τη εκπαιδευτική μα ομάδας. προπολογισμό. Στο tab αυτό, ο υπεύθυνο εκπαιδευτή έχει τη δυνατότητα να ετοιμάσει τον προπολογισμό τη εκπαιδευτική ενότητα. Μέσα στι επιλογέ θα βρει πολλά αντικείμενα τα οποία αποτελούν μέρο του προπολογισμού, όπω η συμμετοχή των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών, μεταφορικά, διατροφή, διαμονή και ούτω καθεξής. Ορίζουμε το είδος, ορίζουμε την τιμή και πατάμε το κουμπί προστίκι για να περάσει το νέο έσοδο στον προϋπολογισμό. Κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και το tab απολογισμός. Αξιολόγηση Στα tab Αξιολόγηση και Γενική Αξιολόγηση, πριν τη διεξαγωγή, δεν μπορούμε να δούμε κάτι, διότι κανείς από τους εκπαιδευόμενους δεν θα έχει αξιολογήσει ακόμα. Αυτό θα συμβεί κατόπιν της εκπαίδευσης και όπως θα δείτε υπάρχει η ένδειξη η οποία δείχνει πόσοι από το σύνολο των εκπαιδευομένων έχουν αξιολογήσει ή όχι. Όταν όλοι ή έστω η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευομένων αξιολογήσουν τα θέματα και τις δραστηριότητες της εκπαίδευσης, εμείς, ως εκπαιδευτές, οφείλουμε απλά να πατήσουμε το κουμπί υπολογισμός και να μας βγει ο μέσος όρος αξιολόγησης της εκπαίδευσης. Τέλος, όταν θα φτάσει η στιγμή για να κλείσει η εκπαίδευση, θα πρέπει να φτιάξουμε τον οικονομικό απολογισμό της ενότητας να έχουμε πατήσει τον υπολογισμό για να βγει ο μέσος όρος αξιολόγησης της ενότητας και να περάσουμε τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, δηλαδή το ποιος παρακολούθησε με επιτυχία και το ποιος όχι. Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, για να σημειωθεί πως ένας εκπαιδευόμενος δεν παρακολούθησε με επιτυχία την ενότητα, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουμε την αιτία και κατόπιν στα δεξιά να επιλέξουμε το ανθρωπάκι με το χ. Στην αντίθετη περίπτωση, ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε με επιτυχία την ενότητα θεωρείται ως επιτυχής πατώντας απλά το ανθρωπάκι με το τικ. Αφού κάνουμε όλα τα παραπάνω, γυρνάμε πάλι στο tab Άδεια. Πατάμε Αποθήκευση και μετά το Ενημέρωση προς Ολοκλήρωση. Έτσι, θα δει η εφορία εκπαίδευσης πως ο φάκελος της εκπαίδευσης είναι έτοιμος για κλείσιμο. Για κάθε ενδεχόμενο, δεν θα ήταν κακό μετά την ενημέρωση προς ολοκλήρωση της κάθε εκπαίδευτική ενότητας να ενημερώνεται μέσω του training.papakisep.org.gr την εφορία εκπαίδευσης της γενικής εφορίας, πως έχετε κάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση. Μέσα σε αυτές τις ενέργειες ανήκει και η απόδοση του οικονομικού απολογισμού με χρήματα και παραστατικά στην αρμόδια περιφερειακή ή στην γενική εφορία.